φίλες και φίλοι του Γύρω Απ' Όλα. Σήμερα έχουμε ταχύτητα, έχουμε αγώνα, έχουμε αυτοκίνητο, εγώ δεν σκαμπάζω βρύ, έχουμε τον Δημήτρη Καταραμένο. Καλησπέρα σας. Γεια σου Δημήτρη, εγώ. Τι έγινε? Όλα καλά. Ε? Όλα καλά. Όλα καλά. Γύρω γύρω γυρίζουμε Γύρω Απ' Όλα. Πρέπει να σου πω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι εμείς του Γύρω Απ' Όλα, εγώ και η Αναστασία Νασλίδου, που ήμασταν χορηγοί επικοινωνίας στο προηγούμενο draft. Drift. Draft. Όταν λέω ότι έχω μεσάνυχτα. Τι είναι αυτοί οι αγώνες ακριβώς, για πες. Αυτοί οι αγώνες είναι, κατά πρώτον είμαι και εγώ πολύ χαρούμενος που σας έχω δίπλα μου. Και είστε χορηγοί επικοινωνίας μου. Θα το κόβαμε έτσι και δεν το έλεγε. Άμπρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αυτό που κάναμε είναι το Gymkhana Crete. Έρχονται παγκόσμιοι οδηγοί απ' έξω, όπως ήρθε ο Kenny Blo, ήρθε ο Solberg, ήρθε ο Ντοράν, που χτυπήθηκα κι εγώ μαζί του που έπαθα την ατυχία τη ζημιά. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι drift, χρονόμετρο, είναι τρεις αγώνες σε ένα. Πρέπει να κάνεις τρία πράγματα και τα τρία σε ένα μαζί. Και βγάλεις τον πιο γρήγορο χρόνο σου. Για να πας γρήγορα τα πρέπει τρία, να τριφτάνεις. Είναι... είναι να κάνεις drift, να πλαγιολισθένεις, να παίρνεις γραμμές για να βγάλεις γρήγορο χρόνο και να μην χάνεις την πίστα, που είναι το πολύ σημαντικό, γιατί πολύ καλή οδηγή, και όπως και ο Kenny Blo, χάσανε την πίστα και αποκλειστήκαν. Α, και ναι, και αυτός βέβαια, γιατί είναι δύσκολη πίστα, δεν είναι εύκολη. Εσύ όμως δεν έχασες λόγω πίστας. Όχι, εγώ δεν έχασα λόγω πίστας. Εγώ έχασα λόγω από μια πολύ ατυχία, δεν ξέρω. Έφυγε ο πόλος από την μπαταρία. Έφυγε βασικά, όχι ο πόλος, το καλώδιο από τον πόλο της μπαταρίας. Και έμεινε το άνθρωπο. Ενώ είχαμε καλούς χρόνους, θα παίζαμε. Πιστεύω θα φτάναμε πολύ πιο ψηλά από εκεί που έφτασα. Δεν πειράζει όμως. Θα πάμε του χρόνου. Όχι, εννοείται, οι αγώνες πάντα. Οι αγώνες θα έχουν αυτά. Έχουν 100 ατυχίες, μία χαρά. Είναι επικίνδυνο? Όχι. Δεν μπορώ να πω ότι είναι επικίνδυνο, γιατί είναι σε ελεγχόμενο χώρο. Τώρα εντάξει, στους αγώνες που τρέχουν τους άλλους είναι επικίνδυνο να τρέξει τα βουνά και αυτά και από κάτω εκκρεμούς. Είναι επικίνδυνο. Αλλά είναι τα αμάξια μας έτσι που έχουν roll cage, roll bar μέσα, που είναι πιο ασφαλές. Φοράμε κράνη, φοράμε φόρμα ασφαλείας, φοράμε ζώνες ασφαλείας. Είμαστε ασφαλές στο 90% και βέβαια πάντα όσο θέλει ο Θεός. Γιατί αν δεν έχουμε και την τύχη μας. Είμαστε και στον Άγιο Γιώργο στο Καβούρι και πρέπει να πάρουμε την ευχή του. Βέβαια. Την ευχή του πάντα. Στην Ελλάδα είμαστε, είναι διαδεδομένο? Όχι, έχει γίνει αυτό το αγώνα, έγινε πρώτη χρονιά. Α. Το Gymkhana Crete πήγε πάρα πολύ καλά, ο κόσμος το αγάπησε. Αυτό φάνηκε και από τα εισιτήρια και από τον κόσμο το τεράστιο που είχε. Είναι από τους λίγους αγώνες που είχε τόσο πολύ κόσμο. Ήμασταν καλοί χορηγοί επικοινωνίας. Μπράβο, σωστά. Βέβαια, βοηθήσατε και εσείς βέβαια. Και όλοι αυτοί ας πούμε, που κάναν τη διαφήμιση για τον αγώνα. Ο άλλος ο Ανέστος, ο Ψινάκης που δεν κουνήθηκε ούτε η μπέρτα του. Εντάξει, ο Ψινάκης είναι. με την καλή έννοια Ανέστος, έτσι, γιατί εγώ τον λατρεύω. Όχι, είναι πολύ καλός άνθρωπος. Αυτό που έκανε για μας ήταν τραγικό, γιατί δεν μας δίναν άλλη δήμη άδεια να το κάνουμε αυτό. Και εντάξει, και σε όλη την οργάνωση ο κ. Ψινάκης ήταν. Έχουμε βγάλει και φωτογραφίες μαζί με το team μας, την ομάδα μας. Είναι. Φοβερός, δεν το φοβερός. Ο άνθρωπος είναι, μπράβο, είναι πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά, μπράβο. Πολύ μπροστά. Αυτό που έκανε ειδικά στο μέρος του είναι πάρα πολύ μπροστά. Και τώρα θα το δουν και άλλοι δήμοι, θα πονηρέψουν και άλλοι, γιατί είδαν ότι πήγε πολύ καλά. Και θα αρχίσουν να λένε τα δικά τους. Μπράβο. Τι εποχές γίνεται αυτό, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ή όποτε να είναι? Όχι, φέτος το κάνανε τώρα. Τώρα του χρόνου μπορούν να μας πούνε αν θα υπάρχει περίπτωση, επειδή σου άρεσε πάρα πολύ τον οργανωτών η Ελλάδα και τον κόσμο και πόσο φιλικοί είμαστε και πόσο πολύ αγαπάμε αυτό το σπορ, να ξαναγίνει πάλι του χρόνου στην Ελλάδα. Αλλιώς όπου και να γίνει, θα πάμε εκεί, σε κάποιο ευρωπαϊκή χώρα. Και θα μας έχεις χορηγούς. Δεν το συζητάμε πάντα. Να σας ρωτήσω κάτι, υπάρχει στην Ελλάδα κάποια ομοσπονδία, κάτι που να. Είναι ο ΙΟΜΑΕ που τρέχουμε του χρόνου, που έχει όλους τους αγώνες του χρόνου. Εν τω μεταξύ θα τρέξω και στην κατηγορία της αλλού, είναι η πιο μεγάλη κατηγορία. Θα τρέξει και ο γιος μου κάνα δύο αγώνες, αλλά εγώ θα πάρω όλο το πρωτάθλημα. Α, το αίμα, το μήλο έπεσε κάτω από την ναι, το DNA από κάτω. Συνεχίζει βέβαια. Ο Καταραμένο Τζούνιο. Ο μικρός. Έτσι λέγεται. Εντάξει. Έχει όνομα ή όχι? Όχι, ο Καταραμένο Τζούνιο. Α, έτσι. Είναι ο μικρός μου. Δημήτρη, ήθελα να το αποφύγω, αλλά δεν γίνεται ρε παιδί μου, και την γλώσσα. Αυτό το Καταραμένο πού βγήκε? Λοιπόν, το Καταραμένο έχει βγει από το στρατό μου, το έβγαλε ο διοικητής μου. Γιατί έκανα όλο ζημιές στα αμάξια, επειδή στα τρεχά, τα έσπαγα κινητήρες αυτά. Και το τελικό αποτελείωμα
Κατάστασα και το στρατόπεδο, έριξα όλη την πύλη κάτω. Έλα. Καταστροφή εντελώς. Καταραμένο παιδί, ο διοικητής, καταραμένο παιδί μου, είχε χαλάσει στο στρατόπεδο. Και εμένα ήμουν 18 χρονών μέσα στην τρέλα, μ' άρεσε το καταραμένος. Και το κράτησα. Το κράτησα που τελικά με αυτά που έχω κάνει στη ζωή μου και αυτά που έχω περάσει, έπρεπε να είμαι ευλογημένος. Όχι. Απλά το κράτησα γιατί. Ευλογημένος θα παρέπεπε στη Λάμψη. Παλιά υπήρχε ένα ευλογημένος εκεί στο σύριαλ. Έτσι, να σου πω το πραγματικό, το ξέρει ο κόσμος. Ναι, Δημήτρης Παπαδόπουλος. Όχι πάρα πολύ, αλλά το ξέρω. Το ξέρει. Αλλά το καταραμένο. Ναι, εκεί με ξέρει όλη η Ελλάδα, σαν καταραμένο. Σαν Παπαδόπουλο. Είναι έτσι όπως το διαβάζαμε στον κύριο Απόλλο, καταραμέ και το νος. Και το νος είναι τα νήτρα. Γιατί από εκεί έχω ξεκινήσει, έχω κάνει και από εκεί τα νήτρα. Είναι ένα είδη, πώς να σου το πω, να σου το εξηγήσω. Είναι υπερπλήρωση του μότερ, σαν τούρμπο είναι. Απλά είναι ακαριαίο. Μάλιστα. Άρα όλα έχουν τη σημασία του. Όλα του και το όνομα και όλα έχουν τη σημασία του. Έτσι, μπράβο. Να μαθαίνουμε. Βέβαια, έτσι πρέπει να μαθαίνουμε. Τι θα μας πω, είναι πολύ έξοδο, απαιτεί. Ναι, ναι. Αυτό είναι το μόνο κακό με την κρίση που έχουμε στην Ελλάδα. Είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι πολύ έξοδο άθλημα. Πάρα πολύ έξοδο άθλημα. Όχι πολύ, πολύ έξοδο. Δηλαδή, αφήνεις πολλά πίσω σου για να φτιάξεις ένα μας. Πρέπει να. Άρα πρέπει να έχεις χορηγούς και. Χορηγούς να σε βοηθάνε, βέβαια, και πάλι δεν φτάνουμε. Γιατί και οι χορηγοί πάλι έχουν και αυτή την κρίση. Δεν μπορούν να δώσουν τα λεφτά τα επιτρεπόμενα που πρέπει να πάρουμε. Και από εκεί και πέρα βάζεις υποχρεωτικά, θες, δεν θες, από την τσέπη σου. Άρα είναι απλά μεράκι. Μεράκι, αγάπη για αυτό το άθλημα. Τρέλα, δεν μπορούμε αρρώστια. Να το πούμε όπως πρέπει. Να το μπράβο, πούμε το πάνω, το πούμε, το λέμε στις μεράκι, κάμερες. Ναι, ναι, κάνει. Είναι αγάπη τεράστια, είναι έρωτας μεγάλη το άνθρωπος. Μεγάλος έρωτας. Όταν το οδηγάς, ξεχνάς τα πάντα. Ναι. Μηδέν πρόβλημα, μηδέν τίποτα οδηγάς. Πώς μπήκες αυτό? Έχω μπει από πολύ πιτσιρικάς. Κατά πρώτον οδηγάω από 5 χρονών στα πόδια του μπαμπά μου. Από εκεί με ξεκίνησε ο πατέρας μου. Μετά ξεκίνησα στα 11 μου, κοιμόταν ο μπαμπάς, του πήρα το αμάξι, πήγα πάνω στην Ηλιούπολη, στην Αγία Μαρίνα, έφερα 3 τούπες. Και μετά συνεχίζει η καριέρα μου. Γίνομαι 17, 15, 17, 18. Βγάζουν οι τούπες. Όχι, οι τούπες ανεβαίνανε και καταστροφές, έκανα μεγάλες καταστροφές. Γι' αυτό καλά που είμαστε και στον Άγιο Γεώργιο, το Θεό τον αγαπάμε, μας προσέχει. Θέλει τύχη στο μηχανοκίνητο άθλημα. Θέλει να έχει κάποιον άγγελο να σε φυλάει, γιατί είναι επικίνδυνο σπορ. Δεν είναι εύκολο. Όταν τρέχει ο γιος μου, δηλαδή, εγώ απ' έξω τρέμω, ας πούμε, φοβάμαι, έχω άγχος. Ενώ όταν τρέχω εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Είναι το παιδί. Φοβάται το γιος που είναι απ' έξω. Μπράβο, ίσως αυτό, ναι. Παιδί για τον ποτέ παπά. Δεν καταλαβαίνει αυτός που συμμετέχει. Όταν είσαι συνοδηγός, πατάς φρένο μόνος. Μόνος το κάνω σου, συνέχεια σε πολλά ταξίδια, γιατί εγώ φοβάμαι. Ναι, όταν είσαι όμως. Οδηγός, πατάω τον γκάζι. Μπράβο, γιατί έχεις την τύχη στο χέρι, όσο ξέρεις τι ακριβώς γίνεται. Ο γιος σου θέλει να ακολουθήσει τα βήματά σου, θέλει να πάει σε άλλο ή σε αυτό το. Θέλει μόνο αυτό. Αυτό. Ναι, το αγαπάει πάρα πολύ. Το αμάξι είναι και μηχανικός, δουλεύει μέρα νύχτα. Γιατί αν δεν δουλεύουμε, δεν μπορούμε να έχουμε το χόμπι μας. Έχουμε και πλάνα του συνεργείου. Ναι. Μπράβο, ναι, ναι. Και είναι κοντά μου, στο δεξί μου χέρι δίπλα. Εγώ τον εμαθαίνω, εγώ τον οδηγώ. Σε διέκοψα όμως, δεν μου είπες πώς κατέληξες σε αυτό το είδος αθλητισμού και δεν πήγες, ξέρω εγώ, ένα ράλι Ακρόπολη. Δεν μ' άρεσε το χώμα. Τώρα ο κόμπος μου άρεσε πάντα η άσφα. Από εκεί και πέρα είχα προβλήματα με τον Παπαδόπουλο το μεγάλο, με τον μπαμπά μου. Δεν μ' άφηνε, γιατί φοβόταν ότι νόμιζε ότι οι αγώνες μπορεί να χτυπήσω, μπορεί να σκοτωθώ. Ενώ ήταν το ανάποδο. Στον δρόμο έκανα χειρότερα πράγματα από ό,τι έκανα στους αγώνες. Ναι, ναι. Οι γονείς πρέπει να αφήνουν τα παιδιά τους στους αγώνες να πηγαίνουν. Να μην τα αφήνουν να ξεδίνουν στον δρόμο. Ο δρόμος είναι επικίνδυνος, το ξέρεις και εσύ γιατί οδηγάς. Ο αγώνας δεν είναι επικίνδυνος. Είναι κλειστοί οι δρόμοι εκεί που τρέχουμε. Από εκεί και πέρα, όσο πατάμε τον γκάζι, προσέχουμε να μην βγούμε έξω από τον δρόμο, να μην γίνει κάποιο ατύχημα, να μην χτυπήσουμε. Ό,τι και να είναι, ο αγώνας είναι ασφαλές. Ο δρόμος δεν είναι ασφαλής. Δεν έχει ασφάλεια στον δρόμο. Οπότε, κοιτώντας κατάματα τα παιδιά που θα μας δουν τώρα, τους προτείνεις ανεπιφύλακτα. Ανεπιφύλακτα να ασχοληθούν με τους αγώνες, όχι στους δρόμους. Και δεν το συζητάμε. Στον δρόμο να φοράμε τα αμάξια ζώνη ασφαλείας και οι μηχανές κράνη σώζουν ζωές τώρα. Εντάξει, μην το παίξουμε και λίγο μελό, είναι η ζωή μας. Είναι θέμα μελό. Πρέπει να το καταλάβουμε μας, ότι μπορεί να χαλάσει λίγο το μαλάκι μας, αλλά το κράνος θα σου σώσει τη ζωή. Θα σου σώσει, γιατί άμα χτυπήσει οτιδήποτε, το κεφάλι, ό,τι άλλο και να χτυπήσει που λέει ο λόγος, φτιάχνεται. Ένα χέρι, ένα πόδι θα το φτιάξει το κεφάλι, άμα χτυπήσει. Ή θα μείνει σφυτό ή θα πεθάνει. Μιλάς συνέχεια για βιώματα με τις κόντρες, για βιώματα. Θες να μου πεις κάτι που δεν ξέρω. Ναι, ναι, να σου πω κάτι που δεν ξέρεις, ότι εγώ ξεκίνησα δηλαδή, την το καριέρα. Το ξέρω, απλά το παίζω τώρα, δεν μπράβο, το ξέρω. Το ξέρεις γιατί είσαι γνωστός φίλος μας, ότι έχω ξεκινήσει από κόντρες. Εγώ από πολύ μικρός έκανα κόντρες στους δρόμους, γι' αυτό λέω ότι είναι επικίνδυνα, γι' αυτό σου λέω ότι τα έχω ζήσει, τα έχω κάνει όλα στους δρόμους. Έχω ατυχήματα, έχω αυτά. Σε κόντρα ποτέ κανένα ατύχημα, δεν έχω χτυπήσει, δόξα τω Θεώ, ποτέ άνθρωπο.
Δεν έχω κάνει ατύχημα ποτέ σε κόντρα. Η κόντρα τι είναι να καταλάβεις, που γνωρίζεις, αλλά απλά να πούμε στον κόσμο. Στείνεσαι σε ένα φανάρι, δύο αμάξια, βάζουμε 700 μέτρα ή 400 μέτρα και όποιος περάσει πρώτος. Αυτός που περάσει πρώτος έχει κερδίσει το βραβείο. Που θα είναι, είναι αυτό που λέμε και με μία ματιά ή είναι κανονισμένο? Γιατί πολλές φορές τους κοιτάμε στο φανάρι που ανταλλάσσουν ματιές και... Αυτό είναι καμιά φορά, ναι, όχι. Εγώ έκανα πιο μικρός, τα έκανα αυτά στο φανάρι. Μετά που μεγάλωσα έκανα στημένες κόντρες, δηλαδή στο τηλέφωνο, μιλάγαμε, τι αμάξι έχεις, τι αμάξι έχω. Πηγαίναμε, στηνόμασταν και ότι δεν έχω χάσει ποτέ σε κόντρα. Αυτό ισχύει πανελλαδικώς. Δεν με έχει περάσει ποτέ κανένας σε κόντρα. Κανένας. Και δεν έχω χάσει ποτέ στη ζωή μου. Και είμαι και 49 χρόνια. Αυτό ας μην το λέμε. Δεν έχω πρόβλημα. Τόσα χρόνια που κάνω κόντρες δεν έχω χάσει. Κύριοι που με γνωρίζουν ξέρουν για αυτό. Γιατί πολλοί θέλουν να περάσουν πάντα τον πρώτο. Όλοι τα... ναι, δεν μπορούν να μου περάσουν. Και νομίζω κάτι... Μπράβο. Και το κακό είναι ότι έχω και το γιο μου από πίσω, ότι έχω συνέχεια. Βέβαια έχω σε κόντρες, σε αγώνες. Και αυτό ήταν δύσκολο να τον περάσουν, γιατί έχει μπαμπά εμένα. Πες μου κάτι τώρα. Η κρίση έχει επηρεάσει και αγωνιστικά και σαν συνεργείο. Και αγωνιστικά και σαν συνεργείο, γιατί σε αγωνιστικά δεδομένα θες λεφτά, δεν το συζητάμε τώρα. Ένα άθλημα που είναι, όπως είπαμε και πριν, είναι πολύ έξοδο. Ένα σετ λάστιχα που είναι 1500 ευρώ. Δεν είναι φτηνά. Και ένα σετ λάστιχα θες σε κάθε αγώνα. Δεν το βάζουμε και κάνουμε όλη τη χρονιά. Θες δοκιμές την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έχει αγώνα. Μπορεί και να μην σε φτάσει το ένα σετ. Αν θες να διεκδικήσεις πρώτη θέση, πρέπει το αμάξι να είναι τέλειο, τα λάστιχά σου, τα μορτεσέρ σου, τα φρένα σου, πρέπει να είναι όλα πανάκριβα και όλα καλά. Για να πρωταγωνιστείς στις πρώτες θέσεις. Τώρα, αν θες να είσαι τελευταίος, βάζεις και ένα σετ ό,τι να είναι και πας και κάνεις την πλάκα σου. Πας και με κάρτα. Μπράβο. Εγώ εντάξει, επειδή μου άρεσε εμένα πάντα να διεκδικώ την πρώτη θέση. Σε αγώνα γι' αυτό, δεν πας για να διεκδικήσεις. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που έρχονται για το χόμπι τους μόνο που λένε, που πάμε και ό,τι βγει. Ακόμα και το ό,τι βγει. Πάντα θες να είσαι μπροστά, να μην βγαίνεις τελευταίος. Στο συνεργείο. Έρχεται ο κόσμος ή συνεργείο, και έρχεται, κρίση. Και εντάξει, μας έχει επηρεάσει πολύ η κρίση, γι' αυτό είπαμε και πριν ότι είμαστε όσο μπορούμε, κοιτάμε τα έξοδα να τα μικραίνουμε, είμαστε οικογενειακή επιχείρηση, κοιτάμε να είμαστε φτηνοί για τον κόσμο, γιατί κάνουμε και σέρβις, κάνουμε τα πάντα, τα πάντα, δεν κάνω μόνο βελτιώσεις, κάνω από ένα σέρβις το πιο απλό, 30-40 ευρώ. Δεν έχεις ειδική μάρκα. Τα είσαι... πάντα, τα φτιάχνουμε όλα, εκτός φορτηγά, ναι. Φορτηγά δεν φτιάχνουμε. No, δεν χωράει και το γιοταχή, τα πάντα, τα πάντα. Και είσαι? Είμαι Πανός 10, στη Βάρη στα Βλάχικα. Απέναντι από τα Φαγάδικα. Απέναντι από τα Φαγάδικα και κάθε Σάββατο μας πάνε οι μύτες εκεί που ψήνουν τα κοκορέτσια και αυτά. Ψήνω το μεσημέρι Σαββατοκύριακο. Βέβαια, από το πρωί. Oh. Και είμαστε στα Βλάχικα. Ωραία. Άρα όποιος θέλει σε βρίσκει εκεί. Ναι, με βρίσκει εκεί. Είσαι πάντα εκεί. Πάντα εκεί, είμαι από τις 9 μέχρι τις 6 το απόγευμα, που είπαμε και μετά τις 6 είναι τα αγωνιστικά. Και καθόμαστε μέχρι το βράδυ. Ναι, ναι, πρωί, βράδυ. Μια φιλία ξεκίνησε, ελπίζω, γιατί πολύ καλή φιλία. Όπως σου είπα και στο συνεργείο, είναι σαν να κοιτάω στον καθρέφτη που τόντασε. Έτσι, έτσι. Είμαστε ντόμπροι άνθρωποι. Ναι, τέλος πάντων και διάφορα άλλα. Και διάφορα άλλα που τα είπαμε για αυτά. Μας. Μπράβο. Το γύρο απ' όλα θα είναι κοντά σου, ό,τι χρειαστείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ θα είμαι κοντά σας. Και στα νέα παιδιά, λοιπόν, λέμε όχι στην κόντρα, στον δρόμο. Γιατί ζώνη ασφαλείας και κράνος στα μηχανάκια. Κράνος στα μηχανάκια. Και όσο μπορούμε να τηρούμε τα όρια κυκλοφορίας. Και όσοι θέλετε και μπορείτε, πηγαίνετε σε αυτούς τους αγώνες, είναι πάρα πολύ ωραίοι, έχει η αδρεναλίνη, φτάνει Full. Πολύ στα ύψη. Εγώ ίσως τα τόσα μου χρόνια, είπαμε, βέβαια, είναι μεγαλύτερος, νομίζω ότι θα αρχίσω να βλέπω και αυτό το βέβαια, αγώνισμα. Θα έρχεστε μαζί μας, τότε τι χορηγήσαστε. Όπως η κυρία Νασλίδου και έρχεται στον αγώνα. Εγώ πιστεύω ότι Θεσσαλονίκη τότε. Πιστεύω ότι, δεν το ξέρω, εγώ ενημερωθεί. Πιστεύω ότι πέρασε πάρα πολύ ωραία. Μου έχει πει τα καλύτερα. Στον επόμενο θα σε περιμένω. Εννοείται. Εννοείται, το έχουμε κλείσει. Οπότε όλα καλά και σας χαιρετάμε. Γεια σας. Γεια σας.